Κυρία Κομνηνάκα, έχετε το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση. Δύο λεπτά. Αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Και ναι, φυσικά και χαιρόμαστε και πολύ περισσότερο και για τους κατοίκους και για τους επιβάτες που ήταν μέσα και τους εργαζόμενους, αλλά δεν μπορεί τα περιστατικά αυτά να επαφίονται σε τυχαία γεγονότα. Είναι προβληματικό και τέτοιου είδους γεγονότα αποτελούν και τη βάση για να γενικεύεται και μια ανησυχία στον πληθυσμό που δεν μπορεί με ευχολόγια να αποτραπεί. Ήδη το θερμοκήπιο για την ανησυχία του πληθυσμού αποτελούν υπαρκτές ελλείψεις στις δημόσιες δομές υγείας και στα νησιά και στην υπόλοιπη χώρα που δεν καλύπτονται, λέμε και επιμένουμε, με τις 2.000 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν και δεν ξεπερνάνε ουσιαστικά και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Όμως, εδώ και απευθύνουμε ένα ερώτημα και προς τον Υπουργό για το τι μέτρα προτίθενται να πάρουν σε σχέση με την αποτροπή τέτοιων περιστατικών. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί η αποτροπή της πανδημίας να γίνεται μόνο επαφιόμενη στην ατομική ευθύνη και των πολιτών, πολύ περισσότερο των επιχειρηματιών που δεν λογαριάζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος. Το γεγονός ότι ενώ ήταν εν γνώση της πλειοκτήτριας εταιρείας και θέτουμε και το ερώτημα αν ήταν και εν γνώση του Υπουργείου, το γεγονός ότι μέσα στο πλήρωμα του πλοίου υπήρχε ένα ύποπτο περιστατικό που είχε ήδη ταξιδέψει από τον Πειραιά μέχρι την Καβάλα, περνώντας από 12 λιμάνια στη διαδρομή, ενώ υπήρχε η γνώση για το ύποπτο αυτό περιστατικό που αποβιβάστηκε στην Καβάλα, παρόλα αυτά επιτράπηκε να επιβιβαστούν στο πλοίο 418 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ήταν οι περισσότεροι φοιτητές που έφευγαν από τα πανεπιστήμια για να γυρίσουν στα σπίτια τους, με τεράστιους κινδύνους και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δείχνει μια ανευθυνότητα που προβληματίζει. Μάλιστα, για πολλές ώρες δεν είχε ανακοινωθεί το γεγονός αυτό στους επιβάτες. Οι πρώτοι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στη Λίμνο δεν γνώριζαν την ύπαρξη του ύποπτου κρούσματος. Καταλαβαίνετε, τρομάζει πραγματικά η διασπορά που θα μπορούσε να συμβεί από τη μεταφορά ενός και μόνο πλοίου που διαπερνά από τόσα λιμάνια. Και το τι θα... πώς τέλος πάντων θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό για παιδιά που έπρεπε να πάνε στις οικογένειές τους και με το πώς τέλος πάντων θα μπορούσε να περιοριστεί η επέκταση πιθανών κρουσμάτων. Εμείς επιμένουμε, ξανά επαναφέρουμε τα αιτήματα που βάζουμε για να ληφθούν σοβαρά και υπό τον έλεγχο του Υπουργείου μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας και τα πλοία είναι ένα από τα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να επιβάλλει το Υπουργείο και υποχρεωτικές απολυμάνσεις αλλά και άλλου είδους μέτρα όπως τη δωρεάν διανομή μέσων προστασίας απολυμαντικών και άλλων των απαραίτητων μέσων προφύλαξης που θεωρείται για την πρόληψη της διασποράς. Θεωρούμε ότι πρέπει να ελέγχονται τα πλοία και ειδικά σε δρομολόγια, μιλάμε και για δρομολόγια εξωτερικού και ειδικά από ύποπτες χώρες, ενώ και για τα εμπορικά πλοία. Και βέβαια θεωρούμε απαραίτητο αυτή η εμπειρία, να το πούμε έτσι, να αξιοποιηθεί και για τους άλλους χώρους εργασίας που κρατάμε τεράστιες επιφυλάξεις κατά πόσο αν δεν υπάρξει έλεγχος και μέτρα από τη μεριά της κυβέρνησης οι επιχειρήσεις από μόνος τους θα ακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και τη διευκόλυνσή τους. Ευχαριστώ.